Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Υγεία σε όλους. Χριστός Ανέστη, κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε και απόψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Μαζί θα δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα. Με τις καλύτερες εντυπώσεις αναχωρούν από την Κέρκυρα οι επισκέπτες. Οι περισσότεροι ανανεώνουν το ραντεβού τους για το Πάσχα στην Κέρκυρα και την επόμενη χρονιά. Ξεκίνησε σήμερα η επιστροφή των εκδρομέων προς την Αθήνα και τα υπόλοιπα αστικά κέντρα. Πλήθος κόσμου σήμερα στο λιμάνι της Κέρκυρας προκειμένου να επιβιβαστούν έγκαιρα στο πλοίο της γραμμής. Ήταν άλλωστε η πρώτη χρονιά μετά από 2 χρόνια όπου τα μέτρα κατά του κορονοϊού χαλάρωσαν και έτσι έφυγαν εκδρομής προκειμένου να απολαύσουν σε έναν αγαπημένο προορισμό τις Άγιες Μέρες του Πάσχα. Αυξημένη κίνηση στο λιμάνι της Κέρκυρας, καθώς με το πέρας των εκδηλώσεων του Πάσχα στο νησί μας, οι επισκέπτες σιγά σιγά παίρνουν το δρόμο της επιστροφής. Το Start βρέθηκε στο λιμάνι της Κέρκυρας και ρώτησε τους επισκέπτες ποιες είναι οι εντυπώσεις τους από το κερκυραϊκό Πάσχα. Πρώτη φορά στην Κέρκυρα. Ναι, πρώτη φορά. Εδώ! Ελάτε. Sorry. Ήρθε για τις διακοπές του Πάσχα. Για τις διακοπές του Πάσχα, εννοείται. Ποιες είναι οι εντυπώσεις σας? Ήταν καταπληκτικό το νησί, πολύ ωραία η άβρα του, πολύ ωραία τα vibes και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Οι εκδηλώσεις πώς σας φάνηκαν? Εξαιρετικές. Νομίζω ότι μου είχε κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Όχι. Πολλές φορές. Έχεις για το Πάσχα? Για το Πάσχα. Με γκρουπάκι, από το Μασαλία είμαστε. Πώς σας φαίνεται εδώ? Πάρα πολύ ωραίο. Ξεχωριστό Πάσχα. Εκδηλώσεις. Τέλειες. Οπότε σας περιμένουμε και το χρόνο. Βεβαίως. 30 χρόνια ερχόμαστε και θα συνεχίσουμε. Ο Πάσχας της Ελλάδος είναι η Κέρκυρα. Τελείως. Εσείς από πού είστε? Από Αθήνα. Από τουριστικό γραφείο, από το Μασαλία. Χρόνια πολλά. Καλή Ανάσταση. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Μπαίνω στο καράβι. Πρώτη φορά στην Κέρκυρα? Όχι. Έχεστε συχνά? Όχι. Το 98 είχα ξαναέρθει. Για Πάσχα? Για Πάσχα. Πώς σας φάνηκαν οι εκδηλώσεις? Πολύ καλές. Από πού είστε εσείς? Από την Αθήνα. Από την Αθήνα έχουμε έρθει. Ήρθαμε μόνο για διακοπές εδώ πέρα. Εγώ κατάγομαι βέβαια από εδώ πέρα και ήρθαν οικογενειακώς. Το χρόνο θα ξαναέρθετε δηλαδή? Όχι, υπάρχει κι άλλη προορισμή στην Ελλάδα, έτσι. Όχι, δεύτερη. Για Πάσχα έχετε έρθει? Για Πάσχα, ναι. Και την προηγούμενη? Όχι, διακοπές οικογενειακές. Αλλά πριν πόσα χρόνια έχεις έρθει? 30. Και ποια είναι η διαφορά του τότε με του τώρα? Τίποτα, καμία. Πιο όμορφη. Πιο όμορφη, ε. Καλύτερη οργάνωση. Καλύτερη. Ναι. Καλύτερη. Πιο ωραίο κόσμο, ε. Εντάξει, όχι, μετά του κριτικού. Μετά του κριτικού, ε. Για Πάσχα. Ναι. Πώς και αποφασίσατε να έρθετε προς εδώ? Έχουμε ξανάρθει, αλλά όχι για Πάσχα και ξέρουμε ότι ήταν πολύ ωραία. Του χρόνου θα έρθετε? Ναι, βεβαίως. Πρώτη φορά στην Κέρκυρα? Όχι, έχω έρθει πολλά χρόνια. Το επιλέγω συνέχεια. Είναι το καλύτερο Πάσχα της Ελλάδος. Εγγυημένα όλοι να έρθετε. Από πού είστε? Θεσσαλονίκη. Για διακοπές έχετε έρθει εδώ καλοκαιρινές? Και για καλοκαιρινές και υπάρχει πάρα πολύ οργανωμένο δίκτυο σκαφών για εστιοπλοϊκά, για το Ιόνιο, το καλοκαίρι, είναι φανταστικά. Εσείς από πού μάθατε την Κέρκυρα? Εντάξει, Θεσσαλονικιός είμαι, δεν είμαι από την Αυστραλία. Οι γονείς μου εδώ με φέρνανε μικρό, τώρα συνεχίζω και μόνος μου. Του χρόνου θα ξαναέρθετε? Οπωσδήποτε. Πρώτη φορά στην Κέρκυρα για Πάσχα? Όχι, είχαμε έρθει και εμένα με το παλιά, αλλά ήταν τέλεια. Το κάτι άλλο. Πώς σας φάνε? Οι εκδηλώσεις που σας φάνηκαν? Τέλεια όλα. Τέλεια, υπέροχα. Η Κέρκυρα είναι μία. Από πού είστε εσείς? Πάτρα. Ναι. Του χρόνου θα ξαναέρθετε, λέτε? Βεβαίως, να είμαστε καλά. Πρώτα Θεός. Τα ήθη, τα έθιμα και οι παραδόσεις της Κέρκυρας γοήτευσαν τους επισκέπτες της 2 χρόνια μετά από την πανδημία. Το νησί πλημμύρισε από χιλιάδες Έλληνες και ξένους τουρίστες. Εντυπωσιακό και θορυβόδες, το Πάσχα στην Κέρκυρα φέρνει στο νου όλων το περίφημο έθιμο με τους μπότιδες που λαμβάνει η χώρα το Μεγάλο Σάββατο στην καρδιά της όμορφης πόλης υπό τους ήχους των φιλαρμονικών της. Η φύση είναι εντυμένη στα πράσινα με τις ευωδιές των λουλουδιών και η πόλη να γιορτάζει ένα μεγάλο θρησκευτικό γεγονός. Πλήθος κόσμου στην Κέρκυρα ήρθε το φετινό Πάσχα με τις εικόνες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης να θυμίζουν σκηνικά προ-πανδημίας. Η Κέρκυρα για ακόμη μια φορά
προτιμήθηκε ο stop προορισμός για τις φετινές διακοπές του Πάσχα. Αυτό επιβεβαίωσαν στην κάμερα του Start οι επισκέπτες του νησιού. Είναι πολλά Χριστός Ανέστη. Πάσχα πρώτη φορά. Από πού είστε? Από Ναύπλιο. Έχετε ξαναέρθει στην Κέρκυρα? Έχω ξαναέρθει, αλλά όχι, δεν είχα κάνει Ανάσταση. Για καλοκαίρι διακοπές. Είχα κάνει μεγάλη εβδομάδα, αλλά όχι Ανάσταση. Είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία που πρέπει να τη ζήσουν όσοι. Όλοι. Πρέπει να τη ζήσουν όλοι. Μια θαυμάσια εμπειρία. Κατανυκτικά, εξαιρετικές χοροδίες, εξαιρετικές φιλαρμονικές. Όλα πάρα πολύ ωραία. Φιλόξενος κόσμος, φιλόξενος λαός Κερκυραίοι. Ήταν όλα υπέροχα. Τι σας έκανε πιο πολύ εντύπωση από όλα όσα είδατε? Μου έκανε φοβερή εντύπωση όταν όλα τα παιδάκια από μικρά, πάρα πολλά παιδιά, συμμετείχαν στις φιλαρμονικές. Μου έκανε τρομερή εντύπωση και η κατάνοιξη η οποία υπήρχε. Οπότε του χρόνου να σας περιμένουμε και πάλι για Πάσχα? Θα το ήθελα πολύ, αν τα καταφέρω θα ήμουν πολύ χαρούμενος. Πρώτη φορά στην Κέρκυρα? Ναι, ναι, πρώτη φορά. Δεν είχα ξανάρθει. Παρακάλεσα την Παναΐτσα φέτος, παρότι τα προβλήματά μας ενώ γύρω από την επιδημία, τους πολέμους, φτώχεια, ανεργία. Αλλά δόξα τω Θεώ μου αξίωσε και ήρθα. Ήταν ένα όνειρο που ήθελα να εκπληρωθεί. Από πού είστε εσείς? Πάτρα. Έχουμε έρθει με το γκρουπ του κυρίου Φραγκούλια, είμαστε περίπου 45 άτομα, εγώ είμαι με το γιο μου. Ο καιρός ευνοϊκός, ο κόσμος εδώ καλά, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσουμε να ξανάρθουμε. Τι σας έκανε εντύπωση από το Κερκυραϊκό Πάσχα? Πρώτα-πρώτα όλη η λειτουργία, η χαρμόσυνη, που είναι το πιο βασικό για μας τους Έλληνες, διότι δύο χρόνια στερηθήκαμε. Όχι Χριστός Ανέστη δεν ακούγαμε, αλλά ούτε και τα Άγια Πάθη του Χριστού δεν μπορέσαμε να δούμε. Και μετά το έθιμο με τις στάμνες, ήταν κάτι πολύ όμορφο και με μεγάλες. Ο κόσμος όλος χαρούμενος. Μάλλον για μένα έβγαζε όλο αυτό που εισπράταμε δύο χρόνια φυλακισμένοι και δεν μπορούσαμε να χαρούμε. Πόσο μάλλον, όλο, δηλαδή είμαι έτσι, δεν ξέρω, ο Θεός να δώσει μια μεγάλη αισιοδοξία να σταματήσει αυτό το κακό. Οπότε του χρόνου σας ξαναπεριμένουμε? Έκανα τάμα στην Παναγία στην Βλαχέρνα. Δεν ξέρω αν το επιτρέψει και μπορέσουμε, γιατί όχι. Καταρχάς από πού είστε? Είμαστε από το νομό Λάρισας, από τον Τύρναβο. Ήρθαμε εδώ για το τριήμερο του Πάσχα. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Γνωρίζαμε βέβαια τα έθιμα, τα είχαμε ξαναζήσει. Και τους Μπότιδες και το Μαστέλο και την Ανάσταση. Είναι πολύ ωραία ατμόσφαιρα, κατανυκτική. Περάσαμε τέλεια και θα ξανάρθουμε σίγουρα. Φιλαρμονικές. Ακριβώς, οι φιλαρμονικές. Εξαιρετική δουλειά. Μπράβο σε όλη την ομάδα. Κοιτάξτε να δείτε, το Πάσχα είναι καταπληκτικό εδώ. Νομίζω όμως και είναι και πάρα πολύ οργανωμένο. Ο Δήμος κάνει καταπληκτική δουλειά. Όλοι πρέπει να μένουν ευχαριστημένοι εδώ πέρα. Εγώ προσωπικά και εμείς βασικά όλοι έχουμε μείνει πολύ ευχαριστημένοι. Είναι γεγονός αυτό. Θα ξαναέρθουμε σίγουρα. Πότε δεν ξέρουμε, αλλά κάποια στιγμή βέβαια. Εννοείται και έχω ξαναέρθει. Εσείς τι σας έκανε εντύπωση από το Κερκυραϊκό? Ήταν πολύ ωραία εμπειρία όλα, οι φιλαρμονικές, η Ανάσταση, η εξαιρετική οργάνωση. Μπράβο σας. Πολύ όμορφα όλα. Οπότε σας περιμένουμε και εσάς. Εννοείται, εννοείται. Πρώτη φορά στην Κέρκυρα? Ναι, είναι η πρώτη φορά. Και όχι τελευταία βέβαια. Ναι, ναι. Πρώτη φορά και είναι φανταστικό το νησί σας. Πολύ ωραίο. Από πού είστε? Η καταγωγή από Θεσσαλονίκη, αλλά μένουμε Αθήνα. Και μένω από Καβάλα και μένω και εγώ Αθήνα. Πώς και αποφασίσατε να έρθετε στην Κέρκυρα για Πάσχα? Δεν υπάρχει άλλος προορισμός. Νομίζω είναι number one στην Ελλάδα. Ακριβώς. Πριν από δύο χρόνια θέλαμε να έρθουμε. Λόγω COVID το είχαμε ακυρώσει. Οπότε φέτος είπαμε οπωσδήποτε. Τι σας έκανε εντύπωση από το Κερκυραϊκό Πάσχα? Τα πάντα. Οι άνθρωποι, το περιβάλλον, η εξυπηρέτηση, ο Άγιος φυσικά, τα έθιμα που υπάρχουν εδώ και ο εκπληκτικός καιρός. Νομίζω με κάλυψε. Εμένα μου άρεσαν πάρα πολύ τα κανάτια και ήταν πάρα πολύ ωραία και στην Ανάσταση με τα βεγγαλικά. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε του χρόνου σας περιμένουμε και πάλι. Εννοείται πως ναι. Του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου σήμερα. Το Start βρέθηκε στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Μαντούκι και πάμε να δούμε τι μας είπε ο εφημέριος του Ναού, ο πατέρας Νικόλαος Μοναστηριώτης. Άγιος Γεώργιος Μεγαλομάρτυρας. Από τους δημοφιλέστερους Αγίους σε όλο το χριστιανικό κόσμο. Ονομάζεται επίσης Μεγαλομάρτης και Τροπεοφόρος. Ειδικά στη χώρα μας δεν υπάρχει περιοχή που να μην έχει εξοκλήσει η Εκκλησία αφιερωμένη στη μνήμη του
ενώ το όνομα Γεώργιος είναι από τα πλέον συνηθισμένα. Ένας από τους πιο αγαπημένους ναούς των Κερκυραίων, αφιερωμένος στον Άγιο Γεώργιο τον Τροπεοφόρο, είναι ο ναός του Μαντούκη που σήμερα γιορτάζει. Στο Start μίλησε ο εφημέριος Πάτερ Νικόλαος Μοναστηριώτης. Γιορτάζει εδώ το προάστιό μας το Μαντούκη με λαμπρότητα, δεύτερη μέρα του Πάσχα βέβαια σήμερα, η γιορτή του Αγίου Γεωργίου, όπως ξέρετε, είναι 23 Απριλίου, αλλά επειδή ήταν Μέγα Σάββατο, τελέστηκε σήμερα, πρώτη μέρα, μετά από την Ανάσταση του Κυρίου, γιατί είναι μεγάλος μάρτυρας ο Άγιος, μεγαλομάρτυρας Γεώργιος, ο Τροπεοφόρος όπως λέγεται, γιατί κρατάει το τρόπαιο της Αναστάσεως. Είναι από τους πρώτους μάρτυρες εκκλησίας μας. Το πρωί έγινε λειτουργία εδώ? Ναι. Χθες είχαμε τον Εσπερινό της Αγάπης, που συνέπεπτε και με τον Εσπερινό του Αγίου Γεωργίου. Το πρωί είχαμε Θεία Λειτουργία, πλήθος κόσμου ήταν εδώ, με αρτοκλασία. Λειτουργήσαμε οι δύο ιερείς του Μαντουκιού, εγώ και ο πατήρ Δημήτριος, και το απόγευμα έχουμε την παράκληση στις 18:30 και τη λιτάνευση της εικόνας του Αγίου Γεωργίου μαζί με την Ανάσταση και με το κοιμήλιό μας που έχουμε εδώ στο ναό, το πουκάμισο του Αγίου Κοσμάτου Αιτωλού. Ευχαριστούμε το Σταρ που έκαμε αυτή την ευγενική κίνηση να έρθει σήμερα εδώ στην εκκλησία μας και καλούμε όλο τον κόσμο να έρθει να τιμήσουμε τον μεγάλο μάρτυρα Γεώργιο. Ήθελα να ρωτήσω, φέτος οι πιστοί τήρησαν τα μέτρα κατά του κορονοϊού και την μέρα της Ανάστασης και σήμερα? Στη μεγαλύτερη πλειονότητά τους, εντάξει, ίσως να υπάρχαν και κάποιες εξαιρέσεις, αλλά φορούσαν όλοι τις μάσκες, κρατούσαν τις αποστάσεις. Η Ανάσταση έγινε στο περίβολο του ναού το βράδυ της Αναστάσεως και η Θεία Λειτουργία που επακολούθησε. Και σε γενικές γραμμές ο κόσμος ήταν εντάξει. Δεν παρατηρήθηκε μεγάλη έτσι πολυκοσμία. Είχαμε κόσμο αρκετό, αλλά τηρούσαν τα μέτρα. Μεγάλη μέρα το Πάσχα για τη χριστιανοσύνη στην πόλη της Κέρκυρας χθες. Από νωρίς το πρωί έγινε η περιφορά των εικόνων της Ανάστασης από τους ναούς, την οποία παρακολούθησε πλήθος κόσμο. Στους περισσότερους ναούς της Κέρκυρας τελείται το πρωί ανήμερα το Πάσχα η αναστάσιμη Θεία Λειτουργία κατά παλαιά παράδοση, πιστά βασισμένη στην Ευαγγελική Περικοπή. Πρωί της μιας Σαββάτων έρχονται επί των μνημείων ανατύλλαντος του ηλίου. Επίσης, λιτανεύεται η εικόνα της Αναστάσεως του Κυρίου σύμφωνα με τη Βυζαντινή παράδοση που ισχύει ακόμη σε νησιά του Αιγαίου αλλά και σε σλαβικές ορθόδοξες χώρες. Στο Ληστόν από νωρίς μαζεύτηκαν το πρωί πολλοί Κερκυραίοι και επισκέπτες του νησιού προκειμένου να παρακολουθήσουν την περιφορά των εικόνων της Ανάστασης από αρκετούς ναούς που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης.
Καλό Πάσχα σε όλους, με υγεία, ειρήνη και ό,τι πιο αισιόδοξο. Είστε από Κέρκυρα? Γεννημένη εδώ, αλλά μεγαλωμένη στη Χαλκίδα. Και ήρθατε για να παρακολουθήσετε τις... Ήρθα παιδί, είναι η κόρη μου φοιτήτρια εδώ. Είχατε καιρό να κάνετε Πάσχα στην Κέρκυρα? Πάρα πολλά χρόνια, αλλά είναι κάτι μαγευτικό, το συνιστώ ανεπιφύλακτα σε όλους. Χρόνια πολλά και του χρόνου. Είστε κυρία? Όχι, αλλά μένω πολλά χρόνια εδώ πέρα. Χριστός Ανέστη, χρόνια σας πολλά, πάντα να είμαστε καλά, υγεία, ευτυχία. Είστε Κερκυραίος? Κερκυραίος. Ίσως έχουμε περισσότερες αφήξεις από το 19. Πιθανόν είναι και λίγο ανεβασμένο από το 19 πάντα. Είμαστε ευτυχείς. Να είστε καλά, χρόνια πολλά εύχομαι και ό,τι καλύτερο για όλους. Είστε Κερκυραία? Κερκυραία. Φέτος είχαμε πολύ κόσμο, αρκετά πολύ. Πάρα πολύ, υπερβολικά πολύ. Έρχεστε κάθε Κυριακή του Πάσχα? Προσπαθώ, ναι. Ναι, γιατί είναι η μόνη ημέρα που μπορούμε να ευχαριστηθούμε οι ντόπιοι, γιατί τις άλλες μέρες ευχαριστούνται πιο πολύ οι τουρίστες. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Υγεία, ειρήνη στον κόσμο. Κερκυραίοι. Κερκυραίοι. Εντυπωσιακό που σήμερα, έπειτα από δύο χρόνια, αυτές τις μέρες έχουν πάρα πολύ κόσμο. Εντυπωσιακό. Μας αξίζει, νομίζω, να είμαστε καλά όλοι. Χριστός Ανέστη. Υγεία και χαρά σε όλους. Χαιρόμαστε που η Κέρκυρα είναι έτσι ζωντανή πάλι. Είστε Κερκυραία? Ναι. Μόνιμη κάτοικος εδώ? Μόνιμη κάτοικος. Έχετε δίκιο. Έπειτα από δύο χρόνια, λόγω πανδημίας που είχαμε χάσει όλη αυτή τη μαγεία των ημερών, ξανά φέτος έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολύ κόσμο. Έδωσε ζωντάνια. Είναι ωραίο. Είναι ωραία, είναι ωραία. Είναι τονωτική ένεση για την οικονομία, Ναι, αυτά πάνε παρέα. Πακέτο. Πραγματικά το Πάσχα θύμισε λίγο τα παλιά. Ο κόσμος φάνηκε ότι είχε μία προσμονή να κάνει αυτά που του λείψανε. Δόξα τω Θεώ, νομίζω ότι όλα πήγαν όμορφα και ωραία. Ελπίζω και οι επισκέπτες του τόπου μας να μείνουν πάρα πολύ ικανοποιημένοι, που είδανε και θαυμάσανε τα έθιμά μας, τα οποία πρέπει να τα διατηρήσουμε χωρίς υπερβολές και ακρότητες στους αιώνες που έρχονται. Και γι' αυτό πέφτει και σε εμάς μία ιστορική ευθύνη, αν θέλετε, πάρα πολύ σοβαρή. Θέλω να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά, υγεία πάνω απ' όλα. Να έχουμε καλή πρόοδο όλοι μας και εμείς ως χώρα και η Κέρκυρα ως τόπος ο οποίος πρέπει να προοδεύσει. Χριστός Ανέστη, υγεία σε όλους. Λαμπρότητα και κατάνοιξη γιορτάστηκε το Πάσχα και στην Κερκυριακή Ήπεθρο. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Σοφίας Καρύδη. Μπορεί το Πάσχα στην παλιά πόλη της Κέρκυρας να είναι εξακουστό και να κλέβει την παράσταση, όμως και τα χωριά του νησιού έχουν τη δική τους μαγεία τις ημέρες του Πάσχα. Τα χωριά της Κέρκυρας πήραν ζωή μετά από δύο χρόνια πανδημίας. Η Κερκυραϊκή Ήπεθρος πλημμύρισε από κόσμο που κάνει Ανάσταση παραδοσιακά στις ιδιαίτερες πατρίδες. Η Ανάσταση του Κυρίου φέρνει κοντά τις οικογένειες, συγγενείς και φίλους. Στους ιερούς ναούς εψάλλει το Χριστός Ανέστη και οι καμπάνες σημάνανε χαρμόσυνα. Τα μικρά χωριά του νησιού πήραν ζωή και οι κάτοικοί τους αντάλλαξαν τις καθιερωμένες ευχές. Όλοι με αγαλίαση ψυχής πήραν το Άγιο Φως της Αναστάσεως από το Πανάγιο Τάφο και σε ένα όμορφο ζεστό οικογενειακό κλίμα παρακολούθησαν τις ρήψεις βαρελότων.
Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτων αναγνώσθημα. Το Πάσχα στην Κερκυραϊκή Ήπεθρο έχει τη δική του ομορφιά και χάρη. Τόσο με αυτό, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε ξανά μαζί. Θυμώντας την παράδοση που χάνεται στα βάθη των αιώνων, πραγματοποιήθηκε και φέτος, δύο χρόνια μετά την πανδημία, η περιφορά της εικόνας της Ανάστασης από την Εκκλησία της Οδηγήτριας του Βυρού στη Βλαχέρανα, και από εκεί με τα καΐκια οι πιστοί έφτασαν μέχρι το Ποντικονής. Yeah.
Ανέστη. Πού είσαι? Χριστός Ανέστη. Να είμαστε καλά για τον χρόνο. Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Αληθώς. Μπράβο παιδιά και τον χρόνο. Αυξημένη αυτές τις ημέρες η κίνηση στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Κάποιοι μάλιστα ιδιοκτήτες εκτιμούν ότι η φετινή χρονιά ήταν καλύτερη και από το 2019. Με σύμμαχο τον καλό καιρό, τα καταστήματα εστίαση στην Κέρκυρα πλημμύρισαν από κόσμο που πήγε να απολαύσει τον παραδοσιακό Οβελία και τα υπόλοιπα εδέσματα. Άκρως ικανοποιημένοι καταστηματάρχες από την κίνηση, αφού οι περισσότεροι ξεπούλησαν από νωρίς, ενώ οι πελάτες, ντόπιοι και μη, που δεν είχαν τη δυνατότητα να σουβλήσουν σπίτι, έσπευσαν σε ταβέρνες και ψητοπολία για να πάρουν έτοιμο τον πασχαλινό Οβελία. Στα ψητοπολία της Κέρκυρας οι παραγγελίες έσπασαν ρεκόρ πωλήσεων. Είχαμε πάρα πολύ κίνηση για φέτος. Ήταν όλη η Κέρκυρα γεμάτη. Εμείς, δόξα τω Θεώ, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Δώσαμε πάνω από 90 αρνιά. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη σε αυτούς που δεν μπορέσαμε να εξυπηρετήσουμε γιατί δεν είχαν παραγγείλει. Και αν κάποιος έμεινε και δυσαρεστημένος γιατί λόγω της ημέρας υπήρχε πάρα πολύ πίεση και ίσως κάποιος να μην πήρε και το κομμάτι που προτιμούσε, να μην ήταν και αυτό που επιθυμούσε, θέλουμε να ζητήσουμε ειλικρινά συγγνώμη. Κατά τα άλλα, δόξα τω Θεώ, πήγαμε πάρα πολύ καλά και πιστεύω ότι όλοι αυτοί που ανοίξαν και δουλέψαν, είχαμε delivery, είχαμε και από εδώ κόσμο, τραπεζαρία δεν ανοίξαμε μόνο γιατί δεν μπορούσαμε να εξυπηρετήσουμε. Δόξα τω Θεώ, πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ξεπουλήσαμε δηλαδή 4 η ώρα, είχαμε σχεδόν ξεπουλήσει. Χρονιές ήταν οι καλύτερες πρακτικά αυτή εδώ? Λόγω του κορονοϊού, 2 χρόνια που δεν είχαμε κάνει Πάσχα, αλλά από την 3 χρόνια πριν δηλαδή, το φετινό το Πάσχα ήταν το καλύτερο. Εμείς αν είχαμε άλλα 10 αρνιά, πραγματικά και ειλικρινά το λέω, θα τα είχαμε ξεπουλήσει. Γιατί δεν υπολογίζαμε ότι θα έρθει κόσμος να παραγγείλει, αυτός που δεν είχε παραγγείλει μάλλον και ήρθε να πάρει, με την προοπτική ότι θα βρει. Αλλά δουλέψαμε μόνο με τις παραγγελίες, γιατί φοβηθήκαμε, λέμε, είναι πάρα πολλά τα κιλά, ήταν δηλαδή γύρω στα 400 κιλά ψημένο, και φοβηθήκαμε να βάλουμε παραπάνω, δεν είχαμε και χώρους και έτσι μείναν κάποιοι οι οποίοι δεν πήραν και λυπόμαστε γι' αυτό γιατί ήταν και πελάτες μας. Αλλά επειδή πιστεύαν όπως κάθε χρόνο θα βρίσκαν, φέτος δεν βρήκαν. Τι άλλο προτίμησαν οι καταναλωτές ή πελάτες φέτος εκτός από το αρνί? Κοκορέτσι. Κοκορέτσι, κοντοσούβλι χοιρινό και κοντοσούβλι κοτόπουλο. Αυτά ήταν τα top. Μυστικό είναι να αγαπάς τη δουλειά που κάνεις, να παίρνεις ντόπια αρνιά. Γιατί κακά τα ψέματα, υπάρχει πολύ μεγάλη διαφορά και αυτό φαίνεται και στο ψήσιμο και στο κόψιμο και στη διατήρηση, πώς πρέπει να διατηρηθεί, γιατί δεν είναι μόνο ένα καλό αρνί. Πρέπει να μπει στην κατάλληλη θερμοκρασία στο ψυγείο που θα φυλαχτεί τουλάχιστον 3 μέρες, ίσως και 4 πιο νωρίς για να σουβλιστούν όλα αυτά τα αρνιά. Σήμερα, δεύτερη μέρα του Πάσχα, έχετε κίνηση?
Έχουμε κίνηση, έχουμε λίγα αρνάκια εδώ πέρα παραγγελία. Σήμερα μπορέσαμε να εξυπηρετήσουμε και 2-3 πελάτες που φέραν δικά τους, που δεν είχαμε χώρο χθες. Και λίγα τραπεζάκια, έχουμε και λίγη τραπεζαρία σήμερα. Πήγε πάρα πολύ καλά. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο που νίστευε. Και αυτό που έφυγε πάρα πολύ φέτος και κάθε μέρα φτιάχναμε όλο και περισσότερα ήταν εκτός από τους κολοκυθοκεφτέδες, πατατοκεφτέδες και μελιτζανοκεφτέδες που ήταν απίστευτα γευστικοί και έγιναν ανάρπαστοι. Είχαμε ντόπιους ή και επισκέπτες? Είχαμε πολλούς επισκέπτες, πολλούς ξένους. Και ντόπιους βέβαια, αλλά πάρα πολλούς επισκέπτες όμως. Και τη Μεγάλη Εβδομάδα. Τη Μεγάλη Τετάρτη δηλαδή και μετά είχαμε πολλούς ξένους. Με την επιστροφή των μαθητών και μαθητριών από τις διακοπές του Πάσχα στις 3 Μαΐου ξεκινά σταδιακά η αντίστροφη μέτρηση για τη λήξη της σχολικής χρονιάς. Για πρώτη φορά, οι συντελεστές βαρύτητας των εξεταζόμενων μαθημάτων για την εισαγωγή στη τριτοβάθμια εκπαίδευση ορίστηκαν από τα ίδια τα ΕΗ, γεγονός που ενδεχομένως θα οδηγήσει σε διαφορές στον υπολογισμό των μορίων. Τον τεμπούτο τους θα κάνουν επίσης εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα ή αλλιώς ελληνική πίζα. Η τελευταία ημέρα μαθημάτων για την ημερήσια και εσπερινά γενικά και επαγγελματικά λύγεια είναι η 20η Μαΐου για τα γυμνάσια, η 30η Μαΐου για τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά η 15η Ιουνίου. Οι εξετάσεις στο γυμνάσιο θα διεξαχθούν από 1η έως 15 Ιουνίου και στο λύκειο από 23 Μαΐου έως 15 Ιουνίου. Την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022 ξεκινά η ελληνική PISA στα γνωστικά αντικείμενα της νεοελληνικής γλώσσας και των μαθηματικών για 6.000 μαθητές-μαθήτριες της 6ης τάξης των δημοτικών σχολείων και 6.000 της 3ης τάξης των γυμνασίων. Οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές, αλλά τα αποτελέσματα θα συλλέγονται ανώνυμα και δεν θα προσμετρώνται στους βαθμούς των μαθητών. Όσον αφορά τις πανελλαδικές εξετάσεις για τους μαθητές και μαθήτριες των γενικών λυκείων, έχουν προγραμματιστεί στις 3 με 10 Ιουνίου, ενώ για τους απόφοιτους στο Νεπάλ στις 2 έως 17 Ιουνίου. Τα ειδικά μαθήματα θα εξεταστούν 18 έως 30 Ιουνίου. Φέτος, οι συντελεστές βαρύτητας, αναπανελλαδικός, εξεταζόμενο μάθημα, καθορίστηκαν με απόφαση της συγκλήτου του οικείου ΑΕΗ για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος. Δεδομένου του γεγονότος ότι οι συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων, όπως τέθηκαν από τα Ιδρύματα σε κάποιες περιπτώσεις, διαφέρουν μεταξύ σχολών, τμήματων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων ιδίου γνωστικού αντικειμένου, ενδέχεται να προκύψουν διαφοροποιήσεις στον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων. Υπενθυμίζεται ότι μετά τις διακοπές του Πάσχα, οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εισέρχονται στα σχολεία χωρίς self-test, αλλά θα διατηρηθεί το μέτρο της συστηματικής χρήσης μάσκας. Ο έλεγχος για COVID στα σχολεία θα επικεντρώνεται πια στα άτομα με συμπτώματα. Στην περίπτωση που ένα παιδί διαγνωστεί με κορονοϊό, θα εφαρμόζεται άμεσα έλεγχος σε όλους τους συμμαθητές, με 2 αυτοδιαγνωστικά τεστ στην πρώτη και την τέταρτη ημέρα μετά τη διάγνωση του κρούσματος. Το παιδί θα επιστρέφει στο σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού. Ο Εμμανουέλ Μακρόν, κυρίες και κύριοι, επανεξελέγει πρόεδρος της Γαλλίας, συγκεντρώνοντας το 58,5% των ψήφων, όπως ανακοίνωσε το Γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών, δημοσιοποιώντας το ακόμα προκαταρκτικό τελικό αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών μετά την καταμέτρηση του 100% των ψηφοδελτίων. Η αντιπαλός του, Μαρίν Λεπέν, έλαβε 41,45% των ψήφων, ιστορική επίδοση για τη γαλλική ακροδεξιά. Η συμμετοχή ανήρθε στο 72% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών. Στον πρώτο γύρο των εκλογών, τη 10η Απριλίου, τα δύο παραδοσιακά γαλλικά κόμματα εξουσίας, οι Σοσιαλιστές και οι Ρεπουμπλικανοί, καταποντίστηκαν καταγράφοντας ιστορικά χαμηλά ποσοστά. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν συνεχάρει το Γάλλο ομόλογο του Εμμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες Κυριακή, διαβεβαιώνοντας πως οι δύο χώρες θα συνεχίσουν να συνεργάζονται για να υπερασπίσουν τη δημοκρατία. Αδειμονώ να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μας, ιδίως για την υποστήριξη της Ουκρανίας, την υπεράσπιση της δημοκρατίας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ανέφερε μέσω Twitter ο κύριος Μπάιντεν, χαρακτηρίζοντας τη Γαλλία εταίρο κλειδί για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων. Παρόμοια ήταν η τοποθέτηση του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, που διαβεβαίωσε επίσης μέσω Twitter ότι η Ουάσιγκτον ανυπομονούμε να συνεχίσουμε τη στενή συνεργασία μας με τη Γαλλία για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων, ενισχύοντας τη μακρά και ισχυρή συμμαχία και φιλία μας. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι συνεχάρει το Γάλλο ομόλογο του Εμμανουέλ Μακρόν για την επανεκλογή του. Συγχαρητήρια στον Εμμανουέλ Μακρόν, αληθινό φίλο της Ουκρανίας, για την επανεκλογή του, ανέφερε ο κύριος Ζελένσκι μέσω Twitter.
του εύχομαι νέες επιτυχίες για το καλό του γαλλικού λαού. Εκτιμώ την υποστήριξή του και είμαι πεπισμένος ότι μαζί θα προχωρήσουμε προς νέες κοινές νίκες, προς μια ισχυρή και ενωμένη Ευρώπη, πρόσθεσε. Ο κύριος Μακρόν και Ζελένσκι έχουν συνομιλήσει επανειλημμένα μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία την 24η Φεβρουαρίου. Η Γαλλία έχει εφοδιάσει το στρατό της Ουκρανίας με όπλα αξίας τουλάχιστον 100 εκατομμυρίων ευρώ, ιδίως με αντιαρματικούς πυράβλους Μίλαν και πυροβόλα Κάιζερ. Τα συγχαρητήριά του στον Εμμανουέλ Μακρόν για την νίκη του στις γαλλικές εκλογές έδωσε μέσω Twitter λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση των Exit Poll ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Μια σημαντική νίκη για τη Γαλλία, την Ευρώπη και τη Δημοκρατία, έγραψε στα γαλλικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συναγερμός έχει σημάνει μετά την ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ότι τουλάχιστον ένα παιδί έχει πεθάνει εξαιτίας οξείας υπατήτιδας από άγνωστη αιτία. Συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 169 κρούσματα υπατήτιδας σε παιδιά από συνολικά 12 χώρες. Η ανησυχία είναι έκδηλη και στην Ελλάδα, όπως δήλωσε η πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Αθήνα Πειραιά, Ματίνα Παγώνη. Η υπατήτιδα σε μικρά παιδιά, κυρίως έως την ηλικία των 5 έως 6 ετών, μας ανησυχεί, γιατί στο 10% των παιδιών που νόσησαν έγιναν μεταμοσχεύσεις. Βέβαια, ήταν πετυχημένες όλες, όμως είχαμε έναν θάνατο, όπως ανακοινώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δήλωσε χαρακτηριστικά μιλώντας στο Sky. Όπως είπε, ακόμα διερευνάται η αιτία έξαρσης της υπατήτιδας, σημειώνοντας ότι πιστεύουμε ότι αφορά σε κάποιον αδενοϊό. Πάντως, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα εμβόλια, καθώς κανένα από τα παιδιά που νόσησαν δεν είχε εμβολιαστεί, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να σχετίζεται με τον κορονοϊό. Ωστόσο, η κυρία Παγώνη υπογράμμισε ότι δεν χρειάζεται πανικός, καθώς οι γιατροί ξέρουν πώς θεραπεύονται και πώς αντιμετωπίζεται η υπατήτιδα. Οι υγειονομικές αρχές στην Ελλάδα είναι σε αυξημένη επιφυλακή, αν και δεν έχει εντοπιστεί ακόμα κρούσμα εντός των συνόρων. Οι ειδικοί πάντως εκτιμούν πως είναι αναπόφευκτο να εκδηλωθούν και στην Ελλάδα. Οι γονείς πρέπει να προσέχουν το θέμα των συμπτωμάτων. Επειδή παραπέμπει σε γαστρεντερικές διαταραχές με αιμετούς και διάρειες, πρέπει να επικοινωνήσουν άμεσα με τον παιδίατρό τους, συμπλήρωσε και κάλεσε για αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής, καθώς η υπατήτιδα είναι μεταδοτική. Κολλάνε και οι μεγάλοι, αλλά αυτή τη στιγμή περιορίζεται μέχρι την ηλικία 16 ετών, επισήμανε. Ανάρτηση για τα κρούσματα οξείας υπατήτιδας σε παιδιά έκανε ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης, παραθέτοντας 4 συμπεράσματα μέχρι στιγμής. Η πρόβλεψη του καθηγητή είναι ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς όπως αναφέρει, τα κρούσματα θα αυξηθούν, ενώ πλέον μιλάμε για μια πολύ σπάνια επιπλοκή της νόσου. Συγκεκριμένα, ο κ. Μαγιορκίνης ανέφερε πως τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι τα παιδιά δεν έχουν μεταξύ τους κάποια άμεση επιδημιολογική σχέση, ενώ κρούσματα έχουν απομονωθεί σε πολλές χώρες. Τι συμπεραίνουμε από αυτό? Το αίτιο έχει ήδη πολύ μεγάλη εξάπλωση σε πολλές χώρες. Δεν υπάρχει τρόπος να περιοριστεί η επέκτασή του, καθότι ήδη θα βρίσκεται παντού. Πρόκειται για σπάνια επιπλοκή μιας ευρύτατα διαδομένης νόσου. Τα κρούσματα που βλέπουμε είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Ο αριθμός των νέων διαγνώσεων θα αυξηθεί τις επόμενες ημέρες, με καταγραφή ποιότερων μορφών της νόσου, καθότι τώρα υπάρχει εγρήγορση και οι γιατροί ψάχνουν επισταμμένα για τις διαγνώσεις. Ο αριθμός αυτός δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Ο αριθμός των αναδρομικών διαγνώσεων θα αυξηθεί, καθότι θα βρεθούμε περιστατικά που δεν είχαν αποδοθεί αρχικά στο συγκεκριμένο αίτιο. Ο αριθμός αυτός δεν θα πρέπει να μας κάνει εντύπωση. Υπενθυμίζεται ότι σε έγγραφο του ΕΟΔΗ που έλαβε η ελληνική εταιρεία μελέτης ύπατος, οι κλινικοί γιατροί καλούνται να είναι σε εγρήγορση και να επαγρυπνούν την έγκαιρη ανίχνευση παιδιών ηλικίας μικρότερων των 16 ετών που παρουσιάζουν συμπτώματα υπατήτιδας χωρίς σαφή αιτιολογία. Ειδικότερα στο έγγραφο του ΕΟΔΗ αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής. Το κλινικό σύνδρομο εμφανίζεται σε παιδιά ηλικίας έως 16 ετών και περιλαμβάνει οξεία υπατήτιδα με αξιοσημείωτα αυξημένες τρανσαμινάσες, συχνά ίχτερο και γαστρεντερικά συμπτώματα, κυρίως αιμετούς που προηγούνται του ίχτερου. Η υποκειμένη αιτία της αύξησης από τις αρχές του 2022 παραμένει επιτόπου παρόντος άγνωστη. Οι γιατροί στη Βρετανία, που μετρά τα περισσότερα κρούσματα υπατήτιδας, συμβολεύουν τους γονείς να παρακολουθούν τα παιδιά τους ηλικίας κάτω των 16 ετών, προκειμένου να διαπιστώσουν αν εμφανίσουν τα εξής συμπτώματα: ίχτερο, αλλαγή στο χρώμα των ούρων και των κομπράνων, κνησμό στο σώμα, πυρετό, ναυτία, πόνο στην κοιλιακή χώρα. Ανοίγει αύριο Τρίτη του Πάσχα η πλατφόρμα για την επιδότηση των καυσίμων μέσω του gov.gr. Οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν την αίτησή τους για να λάβουν την κάρτα καυσίμων.
Οι αιτήσεις στην ειδική εφαρμογή θα γίνουν τμηματικά ανάλογα με τον λίγοντα αριθμό του ΑΦΜΗ, ενώ από την 1η Μαΐου και έπειτα θα είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων ανεξαρτήτως του λίγοντος αριθμού του ΑΦΜΗ των δικαιούχων. Η υποβολή των αιτήσεων από τους δικαιούχους με εισόδημα έως 30.000 ευρώ θα γίνεται ανάλογα με το τελευταίο αριθμό του ΑΦΜΗ τους ως εξής: 26 Τετάρτου του 22 για ΑΦΜΗ που λήγουν σε 0 και 1, 27 Τετάρτου του 22 για ΑΦΜΗ που λήγουν σε 2 και 3, 28 Τετάρτου του 22 για ΑΦΜΗ που λήγουν σε 4 και 5, 29 Τετάρτου του 22 για ΑΦΜΗ που λήγουν σε 6 και 7, 30 Τετάρτου του 22 για ΑΦΜΗ που λήγουν σε 8 και 9. Από την 1η Πέμπτου του 22 και εξής είναι δυνατή υποβολή αιτήσεων ανεξαρτήτως του λίγοντος αριθμού του ΑΦΜΗ των φυσικών προσώπων. Όσο κατά την αίτησή τους επιλέξουν να πάρουν το χρηματικό μέσο μιας άειλης κάρτας που θα εκδίδεται από το gov.gr, θα λαμβάνουν μπόνους 5 ευρώ. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα εκδίδεται με τους εξής τρόπους: μέσω της ειδικής εφαρμογής κάθε φυσικό πρόσωπο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 δίνεται να αιτείται την έκδοση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, την οποία πιστώνεται το σχετικό ποσό της οικονομικής ενίσχυσης. Η είσοδος του φυσικού προσώπου δικαιούχου στην ειδική εφαρμογή, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλης της δημόσιας διοίκησης gov.gr, πραγματοποιείται κατόπιν αυθεντικοποίησής του με τη χρήση των κωδικών διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης Τάξης NET, σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 4727, κάθετος 2020. Μετά την είσοδό του στην εφαρμογή, ο ετών συμπληρώνει και επικαιροποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας του και ειδικότερα τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και αιτείται την έκδοση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και την πιστωτική του σχετικού ποσού σε αυτή. Μετά την ολοκλήρωση της υποβολής της αίτησης του φυσικού προσώπου και εφόσον επαληθευθεί η ιδιότητά του ως δικαιούχου, διαβιβάζει εγκριτική απόφαση στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό τηρουμένων των κατάλληλων τεχνικών και οργανητικών μέτρων, το όνομα, το επώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό κινητού τηλεφώνου του δικαιούχου για το σκοπό της έκδοσης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας και της πίστωσης του ποστού της οικονομικής ενίσχυσης και εμβάζει αμελητή στο πιστωτικό ίδρυμα ή τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο δικαιούχο. Ακολούθως, το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ενημερώνει το δικαιούχο για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει για την ενεργοποίηση της κάρτας και την πίστωση του χρηματικού ποσού, αποστέλλοντας γραπτό μήνυμα SMS στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή, με ενσωματωμένες οδηγίες και μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει ο δικαιούχος στην ειδική εφαρμογή με ενσωματωμένο σύνδεσμο για την ενεργοποίηση της ψηφιακής χρεωστικής κάρτας. Μετά την είσοδο στον ανώτερο σύνδεσμο, ο δικαιούχος δημιουργεί προσωπικό κωδικό πρόσβασης password και λαμβάνει κωδικό επιβεβαίωσης με νέο γραπτό μήνυμα SMS προκειμένου να ενεργοποιήσει την ψηφιακή χρεωστική κάρτα του. Το χρηματικό ποσό που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα δύναται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το δικαιούχο για την πραγματοποίηση αγοράς καυσίμων και δεν είναι εφικτή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο εκτός των ανωτέρων ή την ανάληψή του. Η ψηφιακή χρεωστική κάρτα παραμένει ενεργοποιημένη έως την 31 Εβδόμου του 2022, μετά την πάροδο της οποίας το πιστωτικό ίδρυμα ή ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός υπεχρεούνται άμεσα να την απενεργοποιήσει. Για τους δικαιούχους που επιλέγουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 5 ευρώ. Για την εξυπηρέτηση των χρηστών του πληροφοριακού συστήματος διατίθεται εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής, καθώς και η υπηρεσία εξυπηρέτησης των χρηστών για την αναφορά και επίλυση προβλημάτων και την παροχή οδηγιών. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Start. Σας δώσαμε το στίγμα της επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Από όλους όσοι εργάστηκαν και σήμερα για τη δική σας ενημέρωση, ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα. Η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στο νησί της Κέρκυρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις και αργότερα το απόγευμα θα στραφούν σε δυτικές και η έντασή τους θα κυμαίνεται από 3 έως 4 μποφόρ και στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.